Η προς την Ελλάδα ενισχύεται διαρκώς στην Ευρώπη. Με το σύνθημα «Είμαστε όλοι Έλληνες τώρα» οργανώνεται αύριο διεθνής διαδήλωση αλληλεγγύης υπέρ της χώρας μας και εναντίον των μέτρων λιτότητας. Πολίτες που συγκεντρώθηκαν έξω από τη γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα για να διαμαρτυρηθούν διαπληκτίζονται με αστυνομικούς, όπως φαίνεται στα πλάνα που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα Newsit. Με τον τρόπο αυτό, Έλληνες αλλά και Γερμανοί που κατοικούν στη χώρα μας διαμαρτυρήθηκαν για τη στάση της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα έξω από το κτίριο της πρεσβείας στο κέντρο της Αθήνας. Η αστυνομία προσήγαγε μια γυναίκα που πέταξε ένα αυγό στο κτίριο της πρεσβείας με αποτέλεσμα να οξυνθούν τα πνεύματα. Παρόμοιες διαδηλώσεις υπέρ της Ελλάδας όμως παίρνουν διαστάσεις το τελευταίο διάστημα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Νέοι, Έλληνες και Γερμανοί από το κίνημα Occupy Düsseldorf χορεύουν συρτάκι έξω από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη γερμανική πόλη. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου και ήταν συμβολική κίνηση συμπαράστασης προς τους δοκιμαζόμενους Έλληνες. Στις 10 Φεβρουαρίου, 5 ημέρες νωρίτερα από την εκδήλωση συμπαράστασης στο Düsseldorf, δεκάδες Βέλγοι και Έλληνες πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την ελληνική πρεσβεία στις Βρυξέλλες. Οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, τα οποία όπως υποστήριξαν οδηγούν σε εξαθλίωση τους Έλληνες πολίτες. Είναι εντελώς ουτοπικό να πιστεύουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα μέτρα θα φέρουν ανάπτυξη, θα είναι παραγωγικά και ότι θα προσφέρουν ελπίδα και ένα θετικό μήνυμα. Οι διαδηλώσεις υπέρ της Ελλάδας θα κορυφωθούν το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν και έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στις 2 το μεσημέρι σε κάθε χώρα, πολίτες που διαφωνούν με τα σκληρά μέτρα που προβλέπονται στο δεύτερο μνημόνιο θα διαδηλώσουν υπέρ της Ελλάδας. Κινητοποίηση προγραμματίζεται ακόμα και στη Νέα Υόρκη το Σάββατο, στο πάρκο Ζουκώτη, όπου επί μήνες είχαν κατασκηνώσει τα μέλη του κινήματος Occupy Wall Street. Οι πολίτες που θα συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια το Σαββάτο έχουν οργανωθεί μέσω του διαδικτύου. Στο διαδικτυακό τόπο jesuigreek.blogspot.com, Ευρωπαίοι πολίτες υπογράφουν κείμενο αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και ζητούν την ελληνική υπηκότητα, θέλοντας να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους. Αλλά και στο Facebook έχει δημιουργηθεί ομάδα με τον τίτλο «Είμαστε όλοι Έλληνες», στην οποία αναρτώνται καθημερινά μηνύματα συμπαράστασης προς τους Έλληνες. Πάμε τώρα σε ένα περιστατικό.